coach με τον Όφη να είναι πλέον στην Volley League, σίγουρα το ελληνικό βόλεϊ κερδίζει, διότι δυναμώνει η επαρχία. Και σε αυτά τα φιλικά και στην Αθήνα και εδώ φάνηκε ότι ο Όφη ανεβαίνει για να μείνει στην μεγάλη κατηγορία. Κοιτάξτε, σίγουρα η Κρήτη χρειάζεται μία ομάδα στο βόλεϊ. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όλοι μας όταν έχουμε ειδικότερα μία ομάδα σαν τον Όφη, ο οποίος δεν θα μείνει απλά, όπως είπατε, στην κατηγορία, θα κάνει και πάρα πολύ καλή πορεία, μια πολύ αξιοπρεπή πορεία. Και αυτό γιατί ο Όφη φαίνεται ότι επενδύει, ο Όφη έχει καταφέρει να φέρει στην ομάδα του πολύ ικανούς, έμπειρους αθλητές και εγώ είμαι βέβαιος ότι η πορεία του στο πρωτάθλημα θα είναι εξαιρετική. Θεωρείτε ότι είναι ζήτημα χρόνου μέχρι την πρεμιέρα στις 2 Νοεμβρίου να δούμε έναν Όφη πολύ καλύτερο, πολύ βελτιωμένο, διότι σίγουρα χρειάζεται παιχνίδια? Δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε, αλλά εγώ βλέπω μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ακόμα πιο βελτιωμένος να είναι από αυτό το πολύ καλό που παίζει. Εντάξει, ας είναι και ακόμα πιο βελτιωμένος, σαν χαρά όλων. Υπάρχουν παίχτες στην Κρήτη, υπάρχει ένα παράδειγμα του Ρουμελιωτάκη, που θεωρείτε ότι τα επόμενα χρόνια μπορούμε να τους δούμε σε υψηλό επίπεδο? Εντάξει, ο Γιάννης είναι ένα κριτικόπουλο, υπάρχουν και άλλοι. Δεν ξέρω, εύχομαι και να βγουν και άλλοι παίκτες από την Κρήτη, αυτό. Είναι και διαφήμιση Όφη πλέον. Εντάξει, είναι, ακριβώς είναι διαφήμιση για τα μικρά παιδιά. Νομίζω πάντα συμβαίνει αυτό, όταν μια ομάδα ανεβαίνει στις υψηλές κατηγορίες, ειδικότερα στην Volley League, το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών αυξάνεται. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει και εδώ. Τέλος, για την εθνική ομάδα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Είδαμε κάτι θετικό μετά από αρκετό καιρό. Εντάξει, σας ευχαριστούμε που είδατε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι καταφέραμε ένα μεγάλο στόχο, πολύ δύσκολο στόχο. Και αυτό που ικανοποίησε εμάς αυτά τα 2 χρόνια της παρουσίας μου στην εθνική ομάδα ήταν ότι πάντα η εθνική ομάδα ήταν εκεί, ήταν δυνατή, απέδιδε, έδινε τον εαυτό τους. Στο τέλος ήρθαν και οι στόχοι, γι' αυτό και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι.